Ξανά στην Αττική Οδό, ο Φάνης Καραμπατσάκης παραμένει εκεί από πολύ νωρίς το πρωί. Φάνη, είσαι στο ύψος της Δουκίσης Πλακεντίας και έχεις και κάποιον οδηγό, ο οποίος εγκλωβίστηκε και ταλαιπωρήθηκε ανάμεσα και αυτός με χιλιάδες άλλους. Ναι. Πριν, Λίνα, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο κάνατε και μαζί μου σύνδεση από το ρεύμα προς Ελευσίνα και με την Αδαμαντία Λιόλιου προλίγο από το ρεύμα προς Ελευσίνα, Κάντζα και έξοδος περιφερειακής Σιμητού. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Είναι περίπου 300 οχήματα τα οποία ακόμη τρεις μέρες μετά παραμένουν εκεί εγκαταλελειμμένα ουσιαστικά, καθώς δεν έχουν πάει και πηγαίνουν σιγά σιγά οι ιδιοκτήτες τους και τα παίρνουν. Και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, όπου βρίσκομαι εγώ τώρα, στο ύψος Δουκίσης Πλακεντίας, υπάρχει παρόμοιο πρόβλημα, όχι τόσο μεγάλο, αλλά παραμένουν και εδώ 100 αυτοκίνητα και αυτοί είναι οι λόγοι. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν ανοίγει καθόλου η Αττική Οδός. Έχω μαζί μου έναν από τους οδηγούς που εγκλωβίστηκε εδώ μεταξύ της εξόδου 13 και 14. Το όνομά είναι ο Γεράκας Θωμάς Γιαννάκης. Εγώ μπήκα στις 11 η ώρα το πρωί της Δευτέρας. Φτάσαμε μέχρι την σύραγγα της Πεντέλης κατά τις 3 η ώρα. Δεν μας αφήναν να βγούμε ούτε μαραθώνος ούτε Μεσογείων, γιατί ήταν λέει φρακαρισμένες. Προχωρήσαμε μαζί με άλλους μήπως βγούμε από την Ανθούσα. Σε αυτό το σημείο εδώ έκλεισε ο δρόμος. Προς αεροδρόμιο, γιατί πολλοί λένε ότι το βασικό πρόβλημα ήταν το ρεύμα προς Ελευσίνα. Και εδώ υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Εδώ υπήρχε τεράστιο χωρίς να έχει διπλώσει η ταλίκα. Καμία ταλίκα. Όλοι ήμασταν εδώ, περιμέναμε. Και κατά τις 8 η ώρα, επειδή βλέπαμε ότι όλοι ερχόντουσαν προς τα πίσω, βγήκαμε όλοι σχεδόν έξω με βαλίτσες, γυναίκες. Και πήγαμε στη Δουκίση Πλακεντίας και πήραμε τον προαστιακό για να πάμε σπίτια μας. Αυτό. Και μέχρι χθες δεν μπορούσαμε να έρθουμε γιατί ήταν κλειστά εδώ. Είναι ένα ερώτημα, γιατί δεν ήρθατε νωρίτερα να πάρετε το αυτοκίνητο? Μέχρι χθες δεν μπορούσαμε. Ήταν μέχρι την Δουκίση Πλακεντίας, μέχρι την Πεντέλη. Στη Σύραγγα δίνανε, επετρέπανε να πάρετε. Παίρνατε και ρωτάγατε και σας πείτε. Ναι. Και στο site μέσα που είχαν βάλει είχαν πει μέχρι εκεί μπορείτε να έρθετε. Σήμερα που μπήκα στο site είδα ότι μπορώ να μπω να πάρω και ήρθαμε μαζί με τον ξάδελφό μου, ευτιάρια, βγάλαμε το αυτοκίνητο. Και τώρα μας είπαν ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και να φύγουμε. Και στο ρεύμα αυτό, και εσείς τα είδατε, βλέπουμε και εμείς, είναι 100 αυτοκίνητα τουλάχιστον. Εδώ, παιδιά, είμαστε. Μέσα στη μέση του δρόμου. Ελίνα, το είπαμε και πριν, δεν είχα διανοηθεί ποτέ ότι θα κάνω σύνδεση στην Αττική Οδό και στο ένα Φάνη, ρεύμα. Και πριν μας δείξεις, ρώτα τον, σε παρακαλώ, αν έχει σκοπό να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από τα 2.000 ευρώ που θα δώσει έτσι κι αλλιώς η Αττική Οδός. Έχετε σκοπό να διεκδικήσετε κάτι περισσότερο από τα 2.000 ευρώ που έχετε δεσμευτεί στην Αττική Οδός ότι θα σας δώσει για την ταλαιπωρία? Εγώ δεν ξέρω. Γνωρίζω ότι ο διπλανός φορτηγατζής και κάποιες άλλες κοπέλες που είχαν πάθει κρίση πανικού αλλάξαμε τηλέφωνα, ονόματα, ώστε αν χρειαστεί να προσφερθώ εγώ τουλάχιστον ως μάρτυρας για αυτά που ζήσανε. Η κρίση πανικού ήρθε μετά από πόσες ώρες? Στις 10 ώρες οι κοπέλες που ήταν εδώ πέρα είχαν βγει και δεν ξέρανε τι να κάνουν. Δεν ξέρανε, έπαιρνε η άλλη τον άντρα της και ούρλιαζε. Ο άντρας δεν μπορούσε να έρθει. Η άλλη με ακολουθούσε με τη βαλίτσα για να γυρίσουμε πίσω. Εγώ συνάντησα ανάποδα έναν άνθρωπο. Ανάποδα ερχότανε. Ανάποδα με βαλίτσα και προσπαθούσε να βγει στην άλλη έξω και του λέω: η πιο κοντινή είναι η Δουκίση Πλακεντίας. Μόνοι μας, μέσα στην Αττική Οδό με 2 μέτρα χιόνι. Δεν είχε περάσει κάποιος άνθρωπος να τους προτείνει τι πρέπει να κάνουν, Φάνη? Όλο αυτό και μέχρι τη Δουκίση, μέχρι κάτω. Είχε περάσει, καταλαβαίνουμε ότι υπήρχε ένας πανικός εκείνη την ώρα. Υπήρχε κάποιος άνθρωπος να έρθει να σας πει να κάνετε? Είχε μείνει μαζί μας όχημα της Αττικής Οδού. Τι άλλο και στο άλλο ρεύμα αυτό. Εκεί πέρα μπροστά μας. Και ο άνθρωπος επικοινωνούσε και δεν ξέρανε να του πούνε. Εμείς όταν βγήκαμε Δουκίσης Πλακεντίας, είχε 2 άτομα της Αττικής Οδού. Ξέρετε, στα διόδια που ήταν οι άνθρωποι. Τους λέμε τι κάνετε εδώ, δεν ξέρουμε πώς να φύγουμε. Καλά, ήταν τραγικές καταστάσεις. Παντελής έλλειψη οργάνωσης. Τώρα το ποιο στέιφ ήταν η πάτη. Τώρα αυτό για την απόδοση ευθυνών, εσείς που τα ζήσατε και αν κινηθείτε και δικαστικά, ποιος πιστεύετε ότι είχε την ευθύνη και τι έπρεπε να γίνει? Όλοι τους. Όλοι τους. Όσοι είναι υπεύθυνοι. Η Αττική Οδός, ο Περιφερειάρχης, το Δημόσιο, γενικά το κράτος, αυτό που πληρώνουμε όλοι μας. Αυτοί είναι υπεύθυνοι. Εγώ είμαι ο υπεύθυνος που με αφήσαν και μπήκα μέσα, που έβλεπα ταμπέλες που έλεγε προσοχή, γίνεται χιονισμός και ρήψη άλατος, χαμηλές ταχύτητες. Και άκουγα στο ράδιο ότι είναι κλειστή Μαραθώνος, Μεσογείων, Κηφισός. Και λέω θα μπω στην Αττική Οδό να πάω στη δουλίτσα μου. Αυτό γιατί έπρεπε να πάω στη δουλειά μου. Ναι, όλοι. Αφού στις 2.30 ώρα είδα ένα Τέσλα που έμπαινε από την Δουκίση Πλακεντίας και του σταματώ τον άνθρωπο και του λέω: τι κάνεις 2.30 ώρα και μπαίνεις μέσα? Λέει: μα αφήσαν, μου είπαν να μπω μέσα. Εσείς δίνατε, δηλαδή, τους λέγατε: μην μπαίνετε, θα μείνετε. Τον είδα, του λέω: τι κάνεις και μπαίνεις μέσα? Και λέει: μα με αφήσανε, πού να πάω? Προφανώς από Μεσογείο και Μαραθώνος έμπαινε μέσα για να πάει σπίτι του.
Καλά, ήταν τραγικές καταστάσεις. Το μόνο που θέλω να αναδείξω είναι ότι οι συμπολίτες μας, οι πολίτες δηλαδή. Ο ένας βοηθούσε τον άλλο. Εγώ το λένε όλοι. Ναι, ναι, εγώ δώσα ένα σάντουιτς που είχα για τη δουλειά, το άφησα στον φορτηγατζή, έναν φορτιστή. Όλοι, ο ένας βοηθούσε τον άλλον, παιδιά. Και ευτυχώς δηλαδή που όλοι υπήρξαν έτσι τόσο συνεργάσιμοι. Γενικά οι πολίτες μπορούν να τα βρουν. Και κουράγιο δύνατε ο ένας τον άλλον. Ειδικά την κυρία που λέτε ότι έπαθε κρίση πανικού. Είχαν κρίση πανικού. Και σκέφτομαι άλλους που είχαν μωρά, που εντάξει, εγώ δεν τα έζωσα γιατί έβλεπα μπροστά ουρές. Αλλά άκουσα για μωρά, για καρδιακούς, για διαβητικούς. Για... Και μετά από πόσες ώρες κατάφερε να φτάσει στο σπίτι του, πότε τελείωσε η περιπέτεια αυτή. Από πόσες ώρες φτάσατε σπίτι σας. Εγώ έφυγα από εδώ 8 η ώρα. Τη Δευτέρα το. Ναι, το βράδυ. Περπάτησα 3 τέταρτα. Πήγα στην Δουκίση Φλακεντίας, πήρα το σταθμό επειδή μένω γαλάτσια, έπρεπε να πάω Μοναστηράκι. Έφτασα στο Μοναστηράκι και πήρα από εκεί τον ηλεκτρικό, ο οποίος σταμάτησε Αττική γιατί προφανώς δεν πήγαινε πιο πάνω, δηλαδή τρέλα, ακόμα και τα τρένα δεν πηγαίνανε. Και είχα μαζί μου γυναίκες από τον Πειραιά που πήγανε δουλειά τους στον Πειραιά και έπρεπε να γυρίσουν. Και ο σταθμάρχης απλά τους είπε, όπως οι άλλοι θα πάρετε τα πόδια σας. Η Οδύσσια να φτάσει κάποιος στην Ιθάκη του το σπίτι. Περπάτησα μια μισή ώρα στην Πατησίων όλη ανάποδα για να πάω σπίτι μου. Για το πώς ακριβώς είχε η κατάσταση, τι βίωσε, τι βίωσαν άλλοι συνάνθρωποι μας. Και ζούσε αυτό το... Που πέρασαν τόσο δύσκολες ώρες. Και ενώ βλέπετε και τα αυτοκίνητα και σε αυτό το ρεύμα, Λίνα, έτσι και θα δείξω στα προσωμερτήρη, και μέσα στη μέση του δρόμου, στη μεσαία λωρίδα, υπάρχουν ακινητοποιημένα αυτή τη στιγμή που μιλάμε αυτοκίνητα σε μεγάλη απόσταση, δηλαδή σε απόσταση 3-4 χιλιόμετρων. Υπάρχουν και σε αυτό το ρεύμα, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Δεν είναι μόνο στο ρεύμα προς Ελευσίνα, είναι και από εδώ και μέχρι κάτω, μου λέει ο και ο κύριος εδώ. Είναι ακινητοποιημένα αυτοκίνητα. Ναι. Ο προαστιακός περνάει. Να είστε καλά. Ωραία, καλά, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζεις, Φάνη, το ρεπορτάζ. Ξανά θα σε συναντήσουμε στη συνέχεια.